Happy birthday, Mr. President. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δίνει σήμερα 71 κεράκια στην τούρτα και ο Αλφα Κύπρου βρίσκεται εδώ για να του ευχηθεί. Χρόνια πολλά, να είστε πάντα γερός, δυνατός και ευτυχισμένος. Σας φιλήσω. Αθήνα μου, σας ευχαριστώ και σας και τον Αλφα. Μου άρεσε να τα γιορτάζω όταν ήμουν νεαρότερος. Βέβαιως δεν αισθάνομαι ότι γυρασκώ ακόμα, αλλά εν πάση περιπτώσει επαναλαμβάνω, θα προτιμούσα να ήμουν 45, 55. Πόσα είστε, πρόεδρε? 71, αλλά αισθάνομαι ως 60. Σημασία έχει τι αισθανόμαστε. Ναι. Έτσι. Και αυτό με μη ικανοποιεί. Νιώθω απόλυτα υγιής, δόξα τω Θεώ. Νιώθω απόλυτα ενεργός και δραστήριος. Νιώθω απόλυτα έτοιμος να ανταποκριθώ στις όποιες υποχρεώσεις είτε η πολιτική είτε η ιδιωτική ζωή υπαγορεύει. Τι σας κάνει εσάς ευτυχισμένο, πρόεδρε? Αυτό που κάνει τον καθένα ευτυχισμένο. Να νιώθω πως ο κυπριακός λαός, ο καθένας μας, νιώθει ότι είναι ευχαριστημένος από τη ζωή. Εμένα με κάνει ευτυχισμένο το γεγονός ότι τα όνειρά μου να έχω μια ευτυχισμένη οικογένεια, να έχω παιδιά που να τα λατρεύω και να με λατρεύουν ιδιαίτερα, εγγόνια. Στα γενέθλιά μας κάνουμε ένα απολογισμό της χρονιάς που πέρασε. Διορθώνουμε κάποια λάθη, κρατάμε τα σωστά, προχωράμε. Εσείς το έχετε πράξει? Πάντοτε το πράττω. Το αίσθημα της αυτοκριτικής πρέπει να είναι σε κάθε πολιτικό ένα από τα σημαντικά προτερήματα του. Και αυτό που ξέρω είναι ότι ό,τι δείχνει ο καθρέφτης εκείνη είναι πραγματικότητα. Η δύναμη της αυτοκριτικής, η δύναμη του αυτοσαρκασμού είναι το σημαντικότερο στοιχείο για να μπορεί να διορθωθείς. Και θέλω να πιστεύω ότι αυτό το διαθέτω. Η οικογένεια και οι συνεργάτες του ετοίμασαν εδώ στο Προεδρικό πρωί-πρωί την τούρτα γενεθλίων. Εκεί είναι να του δίνει ο Θεός δύναμη και υγεία. Είναι ζυγός ο σύζυγος σας πάντως. Ναι, ναι. Τα ζυγίζει όλα? Νομίζω ναι. Όχι από ζώδια, διότι δεν πιστεύω στα ζώδια, αλλά πιστεύω ότι όλα είναι ζυγισμένα. Πάντα καλά να είστε, εν πάση περιπτώσει, αλλά όλα είναι λόγια περί τσάκου. Ευχαριστώ θερμά όλους σας για τις ευχές σας, για την παρουσία σας, για τη συνεργασία μας.